με το τρόπαιο στα χέρια και τώρα με το τρόπαιο ο Ντράγκαν Τράβιτσα ψηλά, ψηλά όπως και ο Ολυμπιακός. Σεβ Challenge Cup. Τον τρίτο ευρωπαϊκό τους τίτλο κατέκτησαν οι Ερυθρόλευκοι της πετοσφαίρισης. Ο Ολυμπιακός πήρε τα δύο σετ που χρειαζόταν κόντρα στην Μακάμπι Τελαβίβ και επικρατώντας με 3-0 σετ πρόσθεσε το όνομά του δίπλα στον τροπεούχο του Challenge Cup 2022-2023. Στην ιστορική αυτή στιγμή για τον Πολυνίκη Σύλλογο με την φανέλα νούμερο 11 και ο Καλαματιανός Σπύρος Χανδρινός που τον Ιούλιο του 2022 υπέγραψε συμβόλαιο τετραετίας με το σωματείο του Πειραιά. Να οργανώσει τριπλό μπλοκ απέναντι στον Σαφόνοφ. Πιέζει ο Στέρν τον Άιζενμπεργκ, κρατά γρήγορη πάσα του Ιγκλέσιας και μονό μπλοκ από τον Τράβιτσα. Και πάλι φυσικά σερβίς με άλμα. Και πάλι Κουμεντάκης. Ο Τράβιτσα για τον Κουμεντάκη, μπλοκάουτ! Με φοβερό σερί 7-0, οι ψυχωμένοι Ερυθρόλευκοι γύρισαν το πρώτο σετ και έφτασαν στην κατάκτησή του με 25-16, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την κατάκτηση του τροπαίου. Ενώ πήραν και το δεύτερο που χρειαζόταν με την ορμή του κόσμου με 25-21 για το 2-0 που έκρινε τα πάντα. Το τρίτο σετ ήταν πια διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Αλμπέρτο Τζιουλιάνι να κάνει το απαραίτητο rotation, δίνοντας χρόνο σε πολλούς αναπληρωματικούς, οι οποίοι έφτασαν και στην κατάκτηση του τρίτου σετ με 25-16. Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσους, 37 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων σε μια επίδειξη δύναμης στο κατάμεστο σεφ. Challenge σημαίνει πρόκληση και σε αυτήν ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο, με ιδανικό τρόπο, με ιστορικό τρόπο ο Ολυμπιακός για τρίτη φορά μετά από το 1996 και το 2005, το 2023 οι Ερυθρόλευκοι κατακτούν ευρωπαϊκό τίτλο. Σήμερα έχουμε Ελλάδα, Πειραιά, Ολυμπιακό, Ευρώπη. Πιστεύω ότι όλοι μας είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα. Πανηγυρίζουμε για άλλη μία ευρωπαϊκή κατάκτηση κυπέλου. Και είμαστε όλοι μαζί, βλέπετε εδώ τι γίνεται σήμερα μέσα στο σεφ. Είναι μοναδικό το συνέστημα. Νομίζω ότι είμαστε άξια εδώ, είμαστε άξια πρώτοι, είμαστε άξια πρωταθλητές στην Ευρώπη. Τι να πω, τα λόγια είναι λίγα, νομίζω οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. Trophy to the victim of the accident in Greece, happened. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Η αλήθεια είναι ότι στο τελευταίο πόντο του παιχνιδιού μου πέρασε από το μυαλό όλο αυτό το μακρύ ταξίδι που κάναμε φέτος για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος για το κλαμπ, για τους οπαδούς, για τους συνεργάτες μου, για τους παίκτες, για όλους. Αλλά λέει ειλικρινά, θέλω μέσα την καρδιά μου να αφιερώσω αυτή τη νίκη στα θύματα από την τραγωδία που είχαμε με τη σύγκρουση των τρένων.